στην κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Υπήρξε μια αλληλουχία αποτυχημένων προσπαθειών που ξεκίνησε από το Παρίσι, την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ για να δείξουν ότι κάτι αλλάζει, ότι φτάνουμε στο τέλος των μνημονίων. Έρχονται φοροελαφρύνσεις και άλλα συναφή. Όλα αποδείχθηκαν πομφόλιγες. Η εικόνα της βαρβαρότητας της πολιτικής τους δεν αλλάζει ούτε με lifting, ούτε με μακιγιάζ και μπογιάδες. Ο ρόλος του καλού και υπάκουου μαθητή που επέλεξαν βυθίζει τη χώρα περισσότερο στην απόγνωση. Την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές και οι αντιδράσεις στην Ευρώπη είναι εντονότερες από ποτέ απέναντι στην πολιτική της λιτότητας, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, η κυβέρνηση της χώρας μας είναι απούσα. Παν μέτρων άριστο ψελίζουν και ψηφίζουν παρόν στην πρόταση της Αργεντινής στον ΟΗΕ, λες και δεν μας αφορούσε το θέμα. Είναι όμως παρόν, πρώτη και καλύτερη, στην Ουκρανία, να κατακεραυνώνουν τη Ρωσία. Μια στάση που μας έβαλε στο εμπάργκο και οδήγησε σε απώλεια σημαντικών αγορών για τα αγροτικά μας προϊόντα και τον τουρισμό, αγορών που είχαν κερδιθεί με μόχθο, ρίσκο και με μεράκι πολλών ανθρώπων. Τώρα οι αγρότες βιώνουν τον εμπεγμό και την τεράστια γραφειοκρατία για να πάρουν ή και για να μην πάρουν ίσως ποτέ αυτά τα ψίχουλα των αποζημιώσεων. Καμιά από όλες αυτές τις κινήσεις δεν λειτουργήσε θετικά για την κυβέρνησή σας. Σας γύρισαν όλες μπούμεραγκ. Τότε άρχισε το γαϊτανάκι των απαράδεκτων δηλώσεων, βασισμένο πάνω στο ίδιο σενάριο των εκλογών του 2012. Φόβος, τρομοκράτηση των πολιτών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι τράπεζες θα μείνουν χωρίς χρήματα, αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ακολουθεί Λαύρος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θα αποσύρω τα χρήματά μου, θα φύγω από την Ελλάδα. Ο απόλυτος πανικός. Η κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τον εαυτό της. Πιστεύουν ότι θα κερδίσουν χρόνο, ότι θα προλάβουν να υλοποιήσουν ό,τι δεσμεύσεις έχουν αναλάβει προς τους δανειστές. Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν χθες στις ομιλίες τους ένα σωρό ανακρίβειες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η αλήθεια είναι ότι παραδώσατε, κύριοι της κυβέρνησης, το φάρμακο παραγωγή, διακίνηση, λιάν εμπόριο στις μεγάλες πολυεθνικές, εξοντώνοντας την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και το μικρομεσαίο φαρμακείο της γειτονιάς. Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε γιατί την μετακυλήσατε στις πλάτες των ασφαλισμένων, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Οι χρόνιοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, διαβητικοί, με νοσήματα ψυχικής υγείας, με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, πληρώνουν πλέον μεγάλη συμμετοχή. Η αρνητική λίστα φαρμάκων, αυτών δηλαδή που δεν αποζημιώνονται, που δεν συνταγογραφούνται, διευρύνεται συνεχώς και οι ασθενείς πρέπει να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Εάν βέβαια ψάχνοντας τις τσέπες τους βρουν τίποτα, γιατί με τη φοροκαταιγίδα που τους στείλατε τους τα έχετε αρπάξει όλα. Η αλήθεια ακόμα είναι ότι έχετε οδηγήσει σε διάλυση το ΕΣΥ, σε υποστελέχωση και απαξίωση στα δημόσια νοσοκομεία. Μετατρέπετε την υγεία σε εμπόρευμα και την παραδίδετε στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Με το νομοσχέδιο για την υγεία που φέρατε στο τρίτο θερινό τμήμα και τη δημιουργία της ΕΣΑΝ ΑΕ, καταργείται ουσιαστικά ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία και ιδίως τα μικρά περιφερειακά οδηγούνται σε άμεσο κλείσιμο, μην αντέχοντας τον αθέμητο ανταγωνισμό. Απέναντι σε αυτή την τραγική εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ με καθαρό, πιστικό, ρεαλιστικό πολιτικό λόγο, με την καταλυτική εμφάνιση του Προέδρου μας στη Θεσσαλονίκη, με συγκροτημένες και κοστολογημένες προτάσεις για όσους πληγώθηκαν βάρβαρα και βάναυσα από τις πολιτικές της κυβέρνησης, δίνει το στίγμα για μια άλλη πορεία, για μια άλλη πολιτική που είναι και εφικτή και ρεαλιστική. Προτάσεις που τονώνουν το φρόνημα του λαού μας, κρατούν ζωντανή την ελπίδα, την αισιοδοξία, ζεσταίνουν τις καρδιές των ανθρώπων, δίνουν προοπτική.
Τα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρός μας είναι στοιχειώδες καθήκον μιας αριστερής κυβέρνησης. Να δείξει τη στοργή της, να ανακουφίσει με άμεσα μέτρα αυτούς τους συμπολίτες μας, αυτά τα κοινωνικά στρώματα που λαιλατήσατε, που τους σπρώξατε στο περιθώριο, που τους βυθίσατε στην ανθρωπιστική κρίση, στους άστεγους, στους άνεργους, σε όσους είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δίχως φάρμακα, χωρίς και αυτό καμιά φορά το καθημερινό τους φαγητό. Είναι ελάχιστη υποχρέωση σε όλους τους χιλιολαβωμένους συμπολίτες μας. Και θα το κάνουμε, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νοιάζεται για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Εσείς νοιάζεστε για τις αγορές και τους τραπεζίτες. Δεν είναι υποσχεωσιολογία, και θα τα κάνουμε πράξη για να αποκαταστήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν με θυσίες και αγώνες. Και εσείς τα ποδοπατήσατε για να κάνετε τάχατες ανταγωνιστική την οικονομία. Έτσι, επαναφέρουμε το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, της μετενέργειας, της διαιτησίας, των συλλογικών συμβάσεων. Καταργούμε τις ρυθμίσεις για τις μαζικές απολύσεις και την ενοικίαση των εργαζομένων. Θα υποβάλουμε πρόγραμμα για 300.000 θέσεις εργασίας στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Δεν μπορεί να παραμένουν να περιμένουν οι άνεργοι την ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε και δεν έρχεται σε μια κατεστραμμένη οικονομία. Γιατί το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου, που εσείς το ονομάσατε ανάπτυξη, δεν φέρνει ούτε επενδύσεις, ούτε νέες θέσεις εργασίας. Η τόνωση της αγοράς, αντίθετα, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις. Εάν συνεχιστεί η πολιτική σας, σε λίγο στην Ελλάδα δεν θα υπάρχουν πλέον νέοι άνθρωποι. Θα έχουν δυστυχώς όλοι μεταναστεύσει. Είναι χρέος μιας αριστερής κυβέρνησης και θα γίνει πράξη για να αρχίσει η επανεκκίνηση της οικονομίας, να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις, οι κατασχέσεις λογαριασμών, μισθών και πρώτης κατοικίας, να υπάρξει 12-μηνη αναστολή διώξεων και αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα και να καταργηθεί αυτόφορη διαδικασία για οφειλές στο δημόσιο και η προκαταβολή 50% ως προϋπόθεση προσφυγής στη δικαιοσύνη. Η εκαθάριση των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ρύθμισή τους σε πολλές δόσεις με μετριοπαθείς υπολογισμούς, με ίσπραξη θυσίως 5-15% των συνολικών οφειλών, θα επιφέρει. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα επιφέρει όφελος 3 δισεκατομμύριων ευρώ. Παράλληλα, θα υπάρξει επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και δημιουργία περισσότερων φορολογικών κλιμακίων για προοδευτική και δίκαιη φορολόγηση. Νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας ειδικού σκοπού για στήριξη των μικρομεσαίων, των αγροτών που τώρα αντιμετωπίζουν ένα εχθρικότατο τραπεζικό σύστημα. Το κόστος αυτών των άμεσων μέτρων με μετριοπαθείς υπολογισμούς υπερκαλύπτεται από τα έσοδα που θα υπάρξουν από τα μέτρα για τις ρυθμίσεις και τις εκαθαρίσεις, από την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου που η κυβέρνησή σας δεν τόλμησε να αγγίξει, γιατί δεν είχε ούτε την πολιτική βούληση ούτε την αποφασιστικότητα να συγκρουστεί με τα διαπλεκόμενα και τα μεγάλα συμφέροντα από την ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Οι αριθμοί ομιλούν. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Μπορεί να αλλάξει τον γκρίζο τοπίο στην πατρίδα μας. Η κατήφια και η απελπισία που έφεραν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του δεν εξαγγέλουν ουτοπίες και άπιαστα όνειρα. Δεν είπαμε αυτά που θέλουν να γίνουν, που θέλουμε να γίνουν, αλλά αυτά που σήμερα μπορούμε να κάνουμε. Δεν πουλάμε ψεύτικες ελπίδες, όμως αποδεικνύουμε με ρεαλιστικές κοστολογημένες προτάσεις ότι μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα και το λαό από την παγίδα που τον έχετε οδηγήσει, γιατί υπηρετούμε ιδανικά και αξίες, υπηρετούμε τον άνθρωπο και όχι τις αγορές. Ευχαριστώ πολύ.